Τι είπαν οι απορίες μας? Για να δούμε τι μας γράφεται εδώ. Λέγει μία απορία που αναφέρεται στο θέμα που κάναμε προηγουμένως για τον σατανισμό. Λέγει ο ερωτών ή ερωτώσα: Γέροντα, θα θέλαμε να μας πείτε ορισμένα πράγματα για τον σατανισμό. Γιατί έχει εξαπλωθεί τόσο γρήγορα στην Ελλάδα? Μάλιστα. Θα απαντήσω μόνο με δύο λόγια. Ο Κύριος μας είπε το εξής: Ου δίναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δεν μπορείτε, λέει, να δουλεύετε, να έχετε την υπακοή σας στο Θεό και στο διάβολο. Να είμαι ακριβέστερος, μαμονάς ήταν ο Θεός του χρήματος, όπως παροιμήν στους Έλληνες, είναι ο Θεός Ερμής, του εμπορίου και του χρήματος, και εκεί στους λαούς εδώ, τους μεσογειακούς βέβαια, στους της Παλαιστίνης, Συρίας κλπ. Ήταν ο Θεός μαμονάς, ο Θεός λέει του χρήματος. Και γενικότερα όμως, μαμονάς λέγεται ο διάβολος. Γενικότερα. Έτσι, δεν μπορείτε, είπε ο Κύριος μας, να δουλεύετε και στο Θεό και στο διάβολο. Ή στον έναν ή στον άλλον. Ο λαός μας λέει, δεν χωράνε κάτω από την ίδια μας χάλη δύο καρπούζια. Κάτω από την ίδια μας χάλη. Να σηκώσεις δύο καρπούζια με τα δυο σου χέρια, ναι. Να σηκώσεις τέσσερα καρπούζια, δεν μπορείς. Γιατί δεν χωράει κάτω από τη μασκάλη σου παρά μόνο ένα. Έτσι και εδώ. Αλλά όταν όμως εμείς φτάνουμε να αφήνουμε το Θεό και να λατρεύουμε τον σατανά με τον τρόπο που ζούμε, τότε αυτομάτως ανοίγουμε την πόρτα στον σατανά και χωρίς να το καταλάβουμε δουλεύουμε στον σατανά. Γι' αυτό σήμερα έχουμε τέρατα και σημεία μέσα στην κοινωνία μας, από τις ποικίλες αναστατώσεις τις κοινωνικές, τα εγκλήματα, τις δολοφονίες, τις κλοπές, μέχρι τον δαιμονισμό ανθρώπων. Προσέξατε το, όπως και στην εποχή του Χριστού υπήρχαν πολλοί δαιμονισμένοι, έτσι και στην εποχή μας υπάρχουν πολλοί δαιμονισμένοι, πάρα πολλοί υπάρχουν. Είναι γιατί απλούστατα εφαρμόζομαι, ζούμε την φιλολογία του σατανά. Αφήσαμε δηλαδή τον Θεό και ζούμε αμαρτωλά. Θυμηθείτε τα Γέργεσα και εκείνον τον ταλέπορο άνθρωπο, τον Γεργεσινό που εθεράπευσε ο Κύριος, ο οποίος ήταν φοβερά δαιμονισμένος. Εκεί στα Γέργεσα υπήρχε πολλή αμαρτία. Πολλή αμαρτία υπήρχε. Γι' αυτό το λόγο, πιθανώς κι άλλοι να ήσαν δαιμονισμένοι, τέλος πάντων αυτόν τον άνθρωπο βρήκε ο Κύριος, που ήταν στις ερημιές ίσως ο χαλεπότερος, ο χειρότερος, ο φοβερότερος όλων των άλλων που τυχόν μπορεί να υπήρχαν. Και όταν αντελήφθησαν το θαύμα οι Γεργεσινοί, τι έκαναν? Αντί να μετανοήσουν, επειδή αγαπούσαν τον τρόπο που ζούσαν, παρεκάλεσαν τον Κύριο, παρεκάλεσαν, γιατί αντελήφθησαν ότι είχε εξουσία και δεν μπορούσαν να τον διώξουν κακήν κακός, τον παρεκάλεσαν να μην μπει στην πόλη τους. Γιατί? Γιατί ήθελαν να μένουν στις αμαρτίες των. Είναι φοβερό και παράλογο ταυτόχρονα. Έτσι στην εποχή μας ακμάζει ο σατανισμός, επειδή αφήσαμε τον Θεό, αφήσαμε τον Χριστό. Μοιραία θα λέγαμε θα λατρέψουμε του σατανά. Γιατί όπου φεύγει ο Θεός, όπου φεύγει ο Χριστός, εκεί εισπηδά ο διάβολος. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι βέβαια παγκόσμιο,
αλλά ήρθε και στην Ελλάδα και συνεπώς είναι φαινόμενο και ελληνικό, ιδίως αυτό τον τελευταίο καιρό μας έχει όλους συνταράξει. Θεωρώ όμως υποκρισία, πολύ υποκρισία το θεωρώ, όταν όλοι φωνάζουν τι πράγματα είναι αυτά και τι μέτρα να λάβουμε και τι να κάνουμε, όταν αυτοί κατά πληροφορίες η ίδια η τηλεόραση χρόνια τώρα με ειδικές εκπομπές παρουσιάζει τον σατανισμό, τις λατρείες του και όλα τα άλλα. Εάν λοιπόν οι θεατές, οι τηλεθεατές μπορούν να βλέπουν τελετές σατανικές και μαγικές μοιήσεις, κάποια ώρα εκείνοι που βλέπουν οι δύο νεότεροι δεν θα μιμηθούν? Να η υποκρισία μας όταν λέμε πω τι γίνεται. Βέβαια μερικοί βρέθηκαν και είπαν ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος στην τηλεόραση αλλά και στις εφημερίδες, τα λεγόμενα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Εκείνο το μαζικής μου θυμίζει λιγάκι Αγέλη, που μπορείς να οδηγήσεις ολόκληρη Αγέλη χείρων, κοινός γουρουνιών, ξέρετε με ποιον τρόπο, πού στο χασάπι, ξέρετε με ποιο τρόπο, ακούστε με ποιο τρόπο, να έχεις ένα σακί βαλανίδια και να ρίχνεις από ένα και να περπατάς. Να ρίχνεις και να περπατάς, να ρίχνεις και να περπατάς. Τα γουρούνια είναι από πίσω σου για να πάξουν το βαλανίδι και στο τέλος τα φέρνεις στο χώρο του σφαγείου και εκεί τα σφάζεις μια χαρά. Αυτό είναι η τηλεόραση και τα λεγόμενα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Μέσα μαζικής ενημερώσεως. Οδηγούν στο σφαγείο του σατανά ολόκληρο λαό. Και μετά κροκοδίλια δάκρυα. Πολύ τι πάθαν. Τι πάθαν. Αυτή είναι η υποκρισία. Αυτή είναι η υποκρισία. Λοιπόν, να, γιατί θα πρέπει να είμαι θα προσεκτική. Ο λαός μας έχει πάρα πολύ ξεφύγει. Μπήκε στο γενικό καλούπι ή στο γενικό κανάλι της φθοράς και παρακμής όλων των λαών και δι των λεγόμενων πολιτισμένων λαών. Αυτά για αυτή την απορία.